Μάλιστα. Κύριε Ιωαννίδη, θέλω ένα πρώτο σχόλιο από εσάς. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ναι, το ξέρουμε ότι θα είναι ένας δύσκολος χειμώνας. Αλλά νομίζω ότι αυτό που προσπαθούν να κάνουν όλες οι χώρες είναι να διαφυλάξουν τις θέσεις εργασίας, να διαφυλάξουν τους μισθούς. Εδώ έχουμε, αν ισχύουν αυτά που μας περιέγραψε ο κύριος Τεμπονέρας, έχουμε έναν εργασιακό μεσαίωνα. Δεν θέλω να πω μεσαίωνα γιατί έχω χάσει τη λέξη το νόημά του, είναι κάτι χειρότερο. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα δεν έχω σε γνώση, γιατί τώρα κατατέθηκε η ρύθμιση, τα ακριβή στοιχεία της ρύθμισης, σε επιμέρους θέματα. Προφανώς δεν μπορώ να πω ότι τα παρουσιάζει με πλήρη αντικειμενικότητα ο κύριος Τεμπονέρας, είτε λόγω της προηγούμενης ιδιότητάς του. Τον κάνει λιγότερο εργατολόγο. Καθόλου, αλλά η σκοπιά που παρουσιάζει ο καθένας στα θέματα, π.χ. δεν συμπεριέλαβε πριν που αναφερόταν στην απλήρωτη υπερορία, το γεγονός ότι αυτό συμβαίνει για αυτούς οι οποίοι θα βρίσκονται σε καραντίνα κλπ. Δεν το συμπεριέλαβε καθόλου. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το οποίο έχουμε είναι το εξής. Όπως αναφέρετε κι εσείς, όντως όλες οι κυβερνήσεις ευρωπαϊκές και παγκόσμια προσπαθούν να διαφυλάξουν τις θέσεις εργασίας, να διαφυλάξουν τους μισθούς κλπ. Αυτό κάνει και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Προσπαθεί μέσα από τις ρυθμίσεις τις οποίες κάνει να διαφυλάξει και τις θέσεις εργασίας που προς το παρόν, πέρα από τις εποχικές που υπήρχε όντως πρόβλημα στον τουρισμό, έχει σε πολύ μεγάλο βαθμό διαφυλάξει αυτό εδώ το πράγμα. Όταν βλέπουμε ότι με τα στοιχεία της Ελστάτ ότι η ανεργία είναι στο προηγούμενο ποσοστό στο οποίο ήταν, έτσι στο 17% και δεν έχει αυξομειωθεί. Προφανώς το επόμενο τρίμηνο. Σας το λέω από τώρα. Στο επόμενο τρίμηνο που θα βγουν τα στοιχεία βάσει του τουρισμού θα έχουμε αυξομειώσει αυτό το πράγμα εποχικούς. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τι έκανε. Δημιούργησε όλα αυτά εδώ τα προγράμματα έτσι ώστε να ανασχέσει το γεγονός ώστε να πάει ο κόσμος στο Ταμείο Ανεργίας. Το προσπάθησε επιδοτώντας τις επιχειρήσεις, επιδοτώντας τους εργαζομένους, μειώνοντας τις ασφαλιστικές εισφορές, μειώνοντας τις εργοδοτικές εισφορές, δίνοντας μπόνους επιχειρήσεις για να κρατήσουν το προσωπικό, φτιάχνοντας το πρόγραμμα Συνεργασία, δίνοντας χρήματα τώρα που θα έρθουν από το Σεπτέμβριο από το πρόγραμμα ΣΟΥΡ, έτσι ώστε να μπορέσει να. Ουσιαστικά τι να κάνει, η χασούρα η οποία είναι 100% ότι θα υπάρχει, μην τρελαθούμε, θα υπάρχει χασούρα γιατί θα έχουν χασούρα οι επιχειρήσεις, γιατί η κατανάλωση έχει πέσει, γιατί είμαστε σε καραντίνα, γιατί υπάρχει αυτή η πανδημία, έτσι ώστε να μπορέσει αυτό το πράγμα και να αντιμετωπιστεί χωρίς να υπάρχουν απολύσεις και χωρίς να. Και να διαφυλαχθεί. Με τις μικρότερες δυνατές απολύσεις. Με τις μικρότερες, προφανώς θα υπάρχουν απολύσεις, με τις μικρότερες δυνατές απολύσεις. Για να μπορούν να μην υπάρχουν απολύσεις, θα πρέπει προφανώς να ενισχυθούν και οι επιχειρήσεις. Γιατί χωρίς επιχείρηση δεν θα υπάρχουν εργαζόμενοι. Και θα πρέπει όλο αυτό εδώ το βάρος να προσπαθήσουμε, γιατί όλοι χάνουν από αυτό, να υπάρχει μια κατανομή στη χασούρα. Και για το κράτος, και για την επιχείρηση, και για τον εργαζόμενο. Βέβαια, ο ξενοδόχος που έσπαγε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο τα προηγούμενα χρόνια και έχει επενδύσει και στη δουλειά του, αλλά έχει και κάποια χρήματα στην άκρη, δεν ζει το ίδιο με αυτόν που παίρνει 600 και 700 ευρώ το μήνα, γιατί αυτό δεν προλαβαίνει. Είπα αυτό εγώ το πράγμα, κυρία Γιαμάλη, μακριά από μένα. Αλλά η κυβέρνηση με τις ρυθμίσεις που έκανε όσον αφορά τον τουρισμό. Ήρθε και προστάτευσε τους εποχιακούς εργαζόμενους και τους προστάτευσε μάλιστα στο σύνολο της εργατικής τους δουλειάς, δίνοντάς τους δικαιώματα να παίρνουν και αυτά που παίρνανε και σε περίπτωση που είναι κλειστή και η επιχείρησή τους. Κάναμε αυτό το οποίο είναι δυνατόν να κάνουμε σε αυτήν εδώ την περίοδο για να προστατεύσουν. Γιατί δεν ξέρω για να προστατεύσουν. Προσελήφθησαν. Ήταν άνεργοι, επειδή είναι εποχιακοί, δεν ξέρω. Συνέχισαν πρώτα απ' όλα. Η μόνη ρύθμιση η οποία άκουσα και το λέω πολύ ξεκάθαρα, η οποία όντως θα πρέπει άμεσα, άμα ισχύει, να το πάρουμε πίσω, είναι αυτό με το θέμα τους ανέργους. Δηλαδή να παρατείνουμε, και το λέω επίσημα αυτό, να παρατείνουμε, αν ισχύει, σας λέω, γιατί δεν έχω μπροστά μου τη ρύθμιση, να παρατείνουμε για το Ταμείο Ανεργίας. Το επίδομα ανεργίας για αυτούς οι οποίοι ήταν στο Ταμείο ήδη ανεργίας, γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν θα έχουν τη δυνατότητα να βρουν δουλειά. Όχι, δεν θα έχουν τη δυνατότητα να βρουν δουλειά. Καλά, μπορεί να μην ξέρουν να ψάχνουν στο ίντερνετ, να μην έχουν δεδομένα βιογραφικά. Λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει, για να κλείσω με ένα αισιόδοξο. Μια αισιόδοξη νότα για να πάρει το βήμα ο κύριος Βέτας. Είναι η πραγματικότητα ότι θα περάσουμε δύσκολα, θα συνεχίσει αυτό. Η ελληνική οικονομία είδατε όμως ότι μπόρεσε και μέσα σε αυτήν εδώ την κρίση, πάλι με ένα δεκαετές ομόλογο που έβγαλε, να έχει τον καλύτερο δανεισμό αναλογικά, τον οποίο είχε ποτέ με το επιτόκιο με το οποίο είχε μέσα στην κρίση του κορονοϊού, για να μπορέσει να έχει αυτή τη ρευστότητα, την ταμιακή, έτσι ώστε να μπορέσει να τη βγάλει στην πραγματική οικονομία. Τα προγράμματα τα οποία έρχονται είναι αυτά τα οποία θα δώσουν όθηση από το 2021, γιατί από τότε θα έρθουν από την Ευρωπαϊκή.
Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Και τότε θα μπορέσουμε, mm-hmm. αφού περάσει αυτό το δύσκολο εξάμηνο και για την υγεία και για την οικονομία, να μπορέσουμε να τα απεξέλθουμε. Και εγώ είμαι σίγουρος ότι η Ελλάδα θα πάει πολύ μπροστά στην οικονομία. Και αυτό φαίνεται σε σχέση με την οικονομία με που υπάρχει στην Ευρώπη. Αυτό το οποίο θα πάει μπροστά με 15,2% ύφεση το δεύτερο τρίμηνο. 15,2% ύφεση. Και όταν θα λείψουν το επόμενο, κύριε Στρατάκη, το περιμέναμε το 15,2% ύφεση. Δεν ξέρω αν το περίμενε ο κύριος Τουρνάρας που προέβλεπε 4% ύφεση. Ο κύριος Τουρνάρας, η κυβέρνηση είναι ο κεντρικός τραπεζίτης. Και οι τράπεζες είναι που πρέπει να βάλουν. Η κυβέρνηση είχε την πρόβλεψη τον Απρίλιο, την οποία κατέθεσε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι το 7,9%. Και όταν θα λείψουν τώρα 15 δις από τον τουρισμό, θα δούμε που θα πάει. Και δεν το έχουμε αυτό. Βάλε μια άνω τελεία, κύριε Ιωαννίδη. Βάλε μια άνω τελεία. Να ακούσει.